Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε ιδιαίτερα στην Άνδρο και ιδιαίτερα στο Γαύριο τις φωτογραφίες, το φωτογραφικό υλικό, κάποιες από τις φωτογραφίες του Ανδρέα Πυρίκου. Θα ξεκινήσω όμως και θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα το γιο του Λεωνίδα, του Ανδρέα Πυρίκου, το Λεωνίδα, ο οποίος σε οτιδήποτε έχω ζητήσει από το υλικό του πατέρα του και ειδικά στο Αρόδο, το φωτογραφικό λεύκομα που έχει κάνει ο σύλλογός μας και τώρα για την έκθεση είναι πάντα πρόθυμος. Ο χώρος αυτός μας παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς από τον ιδιοκτήτη του, τον κύριο Τάσο Ίσαρη. Τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί δυστυχώς τέτοιοι χώροι λείπουν από το Γαύριο. Άλλοι άνθρωποι βοήθησαν. Είναι ο φίλος Νίκος Αυγουστής, ο αρχιτέκτονας. Δουλέψαμε 2 εβδομάδες συνέχεια για να δείτε αυτή την έκθεση. Με μια λεπτομέρεια που αυτή η έκθεση ήρθε από το The Box, από το αίθουσα τέχνης της Αθήνας. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, και η κυρία Καραγάτση που την έχει δει, ότι είναι ακόμα πιο καλή. Αισθητικά δηλαδή μπορώ να πω ότι στο Γαύριο αυτή τη στιγμή κοσμεί αυτή η έκθεση. Θα ευχαριστήσω όμως τους ανθρώπους που είναι γύρω μας εδώ στο Γαύριο, και είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Αθανασίου, η κυρία Μακρύ Αθηνά και ο πρόεδρος της Δημοτικής, το τοπικό εδώ συμβούλιο, ο Νίκος Οτριδήμας. Όσους έχω ζητήσει, σαν σύλλογος πάντα, είναι παρόντες και η βοήθειά τους τεράστια. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο στην κυρία Καραγάτση, φίλη του Πυρίκου, γνωστή για πολλά πράγματα που έχει κάνει. Λίγα λόγια. Σε ό,τι πάντως έχει ο σύλλογος κάνει, είτε το Αρόδο που ήταν βασική ομιλήτρια και ίσως έκλεψε την παράσταση από όλους μας, είτε και απόψε, είναι εδώ για να μας πει 2 λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Αν και κανονικά θα έπρεπε να είναι ο Λεωνίδας Πυρίκος, ο γιος του Ανδρέα, εγώ τον εκπροσωπώ κατά κάποιο τρόπο για κάτι που του ανήκει. Όχι, εξ ολοκλήρου, διότι έχω πάρει κι εγώ ένα κομματάκι από τον Ανδρέα. Όταν μου είπε ο κύριος Μαμάης να έρθω να πω 2 λόγια, ειλικρινά δεν ήξερα καθόλου τι θα μπορούσα να πω. Έτυχε όμως χτες η φίλη μου η Νατάσα και ο άντρας της ο Κώστας και το κοριτσάκι τους να θέλουν να πάμε μια βόλτα στον Πατσί. Και είχα να πάω χρόνια στον Πατσί. Ίσως και από τότε, από εκείνη τη μυθική εποχή, να μην έτυχε να περιδιαβάσω μέσα. Είχα περάσει το δρόμο, είχα καθίσει να πιω ένα καφέ, αλλά δεν είχα περπατήσει τα δρομάκια, δεν είχα πάει στο ξενοδοχείο Κρίνος, εκεί που εκείνη την κύριο το μυθικό 1955, στο ξενοδοχείο Κρίνος έμεναν το ζεύγος Πυρίκου, μαζί έμεναν και το ζεύγος Μαυροειδή, ο ζωγράφος Γιώργος Μαυροειδής και η γυναίκα του, και στο διπλανό ας ένα σπιτάκι, ένα ταπεινό αντριώτικο σπιτάκι με ένα εξαιρετικό αυλιδάκι, νοικιάζαμε δωμάτια, η μητέρα μου και εγώ, ο Ελίτης, για λίγο καιρό η Ξένια Καλογεροπούλου που ήταν η κολλητή μου φίλη, μία άλλη φίλη, κόρη του συγγραφέα Κώστα Σούκα, Αντιγόνη Σούκα, αλλά ήταν τόσο κοντά το ξενοδοχείο με το σπίτι αυτό του Βολίκα, που ουσιαστικά όλη μέρα είμαστε μαζί. Αφήνω που η παραλία ήταν τελείως παρθένα, δεν υπήρχε ούτε ένα ξενοδοχείο, ούτε ένα σπίτι, τίποτα. Είμαστε συνέχεια με τα μαγιό και ανεβοκατεβαίναμε, βουτούσαμε, ξαναβουτούσαμε. Το μεσημέρι πάντα τρώγαμε στον Κρίνο. Από το πρωί η κυρία Σπασία μας ρωτούσε τι φαγητό θέλει το μεσημέρι, και βέβαια ήταν τα κλασικά, ή
θα λέγαμε μουσακά ή παστίτσιο ή κανένα μπριάμι, αλλά τα, βέβαια όλα εξαιρετικά φτιαγμένα και με πάρα πολύ καλά υλικά. Και μετά το βράδυ συναντιόμαστε σε αυτό το αυλιδάκι του Βολίκα και εκεί αυτή η ανάμνηση που έχω είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που οι περισσότεροι είχαν περάσει τα 40, η μητέρα μου ξέρω τα 40, άρα ο Εμπειρίκος ήταν 55 χρονών. Κάναμε παιχνίδια, παντομίμες, σαράντ που το λέγαμε, που ήταν τελείως κάτι πράγματα παιδικά. Έβγαινε το φεγγάρι, κοιτούσαμε τη θάλασσα και γινόμαστε όλοι παιδιά. Και τώρα επανέρχομαι στη χθεσινή επίσκεψη στον Κρίνο, που δεν είναι πια ο Κρίνος, το παλιό λιπτό ξενοδοχείο με τα πολύ καθαρά απλά δωμάτια και με μία τραπεζαρία με το ολινό τραπεζομάντιλο, τίποτα, 4-5 τραπέζια. Και βεβαίως το σπίτι του Βολίκα, εκεί που ζήσαμε αυτές τις μυθικές βραδιές, είναι ένα ερείπιο και αυτή η αυλή έχει ρουμανιάσει και έχουν βγει θάμνοι φοβεροί, σαν να έχει αγριέψει ο τόπος. Και στη μάντρα απ' έξω πωλείται με το τηλέφωνο ενός κινητού. Κάπου στενοχωρέθηκα. Κι όμως, από την άλλη μεριά, δεν έπαψα να αισιοδοξώ. Και την αισιοδοξία μου την έδωσε η κόρη των φιλοξενούμενων μου, η μικρή Κατερίνα, που είναι για δεύτερη φορά που έρχεται στην Άνδρο. Γιατί πέρσι που ήρθε, συνάντησε ένα αγοράκι, τον Ανδρέα. Και ξέρω εγώ, κάτι αισθάνθηκαν ο ένας για τον άλλον. Και η Κατερίνα ήθελε να ξανάρθει στην Άνδρο, να ξαναδεί τον Ανδρέα για να παίξουνε. Γιατί είναι μικρή, 8,5 χρονών ακόμη. Και βεβαίως κάπως ανακατεύει τα πράγματα. Είναι παιχνίδι, είναι έρωτας. Όταν πηγαίνουμε στα γυάλια, γράφει «I love you». Πιο παλιά θα έγραφε, αν ήταν στη δικιά μου εποχή, «Σ' αγαπώ». Και λέω ότι μπορεί να αλλάζουν οι καιροί, να αλλάζουν τα ήθη, αλλά αυτά δεν αλλάζουν ποτέ. Δεν αλλάζουν στα παιδιά και δεν αλλάζουν και στους ποιητές. Και όταν λέω ποιητές, δεν εννοώ αυτούς που γράφουν μόνο ποίηματα, μιλάω για τους ποιητικούς ανθρώπους. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.